και ξεκινάει το Backstage CY και μαντέψτε που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου για να κάνουμε Backstage στη θεατρική παράσταση Συμπεθέρι από τον Buckingham. Πάμε να τα μάθουμε όλα. Καλώς ορίσατε στις πρόβες μας. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για τον ρόλο που κάνεις εσύ στην παράσταση αυτή και να μας πεις επίσης πώς ένιωσες που, γιατί εσύ μάθαμε ότι είσαι νέο μέλος αυτής της παράστασης, που εντάχθηκες σε αυτήν την ομάδα. Εγώ υποδίωμαι τη Μαρούλα ή αλλιώς Μάρη, όπως θέλει αυτή να τη λένε. Είναι έτσι ένα ανέμελο πνεύμα, να το πω ευγενικά, συγκεκριμένη. Είναι έτσι λίγο ανακατόστρα, κουτσομπόλα. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Εντάξει, τους ανακατώνει λίγο. Θα ανοίξω στο άμμο. Έχουμε και παρεμβολές. Αυτά, είμαι καινούργιο μέλος εγώ. Τα παιδιά ήταν ξανά και το 19 με 20. Εγώ τώρα εντάχθηκα. Και πώς νιώθεις γι' αυτό? Πολύ ωραία. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι μου αν νιώθουν καλά. Εγώ είμαι καλά. Τα γέλια είναι για καλό που ακούγονται πίσω μου, ναι. Όχι, είναι τέλειοι όλοι. Έλα, κορή, το ξέρω σου καμπός ανάγκη. Από λίγο, ρε. Καλό, είναι καλό με το παππούι. Μου, να το φάει. Καλό, με φέρεις το μωρό που τρώει συνέχεια μακαρόνια τον τελευταίο καιρό. Να πας στην ανάπτυξη του το μωρό. Ναι, στο έτσι. Να του δώσεις φυλάκια από η θεία του. Να του δω το κλειό μου. Άντε, κορή, πάει. Πάει, Μαρή μου. Και τώρα έχω δίπλα μου τον Γιώργο Κυριάκου, κυρίες και κύριοι. Έναν αγαπημένο συνάδελφο. Κάτι που αγαπώ στο Backstage είναι ότι όλοι συμπεριφέρονται όπως νιώθουν. Και άκουσα ένα... Λοιπόν, Γιώργο, ήρθε η σειρά σου. Όπα, έχουμε error. Έχει error. Τι έγινε? Θα ανοίξω το task manager, alt control delete. Ωραία, δεν διαγράψουμε τίποτα. Όχι, τέλειο. Λοιπόν, Γιώργο, ήρθε η σειρά σου. Θέλω να μας μιλήσεις εσύ τώρα για τον ρόλο σου στην παράσταση αυτή. Κάνω νέο κλίν. Εγώ νομίζω ότι ήμουν ο κλίν του Καυκαλιάς. Αλλά από ό,τι φαίνεται ήμουν ο κλίν του Καυκαλιά στην προηγούμενη ανεβασμά. Και τώρα κάνω τον ο Καυκαλιάς. Αλλά γενικά μου είναι η Μαρούλα, είναι η Σιφόρουλα σε κάποια φάση. Και δεν ξέρω, θα κρίσει ταυτότητα τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρω, χάσα ρόλο μια μέρα πριν την εξίστερτε. Έχετε βγάλει συνέντευξη και χάσατε μου ρόλο. Ναι, αλλά τώρα κοίτα να δεις που θα βγουν στη φόρα και άλλα πράγματα για τον ρόλο. Γιατί η Μαρούλα που της πιάτε πριν, η Μαρία Μαστρίδου που λένε ότι είναι μια ελεύθερο πνεύμα, είναι ελεύθερο πνεύμα, είναι κάτι άλλο μπορεί. Η γυναίκα μου, αλλά τέλος πάντων, μη συντάμαθα. Α, είναι γυναίκα σου, δεν ξέρεις τα ρόλα. Ξέρει τότε, τα ξέρεις. Όχι, μαθαίνει εδώ στην παράσταση. Τελικά τι είναι αυτός ο Καυκαλιάς, το Καυκαλιά, ο Καυκαλιά. Ένας χόρκατος, Κυπρέος, ο ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας, liar thief, χαπάτεο. Είστε το ονειρικό ζευγάρι, όλα τα κακάσετε. Έθελα τη συντζίζω, έθελα μου τζίζει, κουνιούμαστε. Και γιατί χωρίζετε? Είμαστε Κυπρέοι. Για το δάνειο έχουμε τέτοιο. Ναι. Έχει χωράφια, έχει με αυτά. Μα έχουμε πιο το χωράφι της γιαγιάς της. Πολύ ωραίος ρόλος. Δεν έχει λάθος. Αρέσκει όλα. Δυσκολεύκεσαι να τον κάνεις είναι κάτι τον ρόλο. Αλήθεια, όχι, χωρκά το σκένι μου να τσουραλή. Αλλά εντάξει, το ρόλο είναι ότι προσπαθούμε να υπάρχει πιο παραπάνω αμεσότητα πέρα από τον ρόλο να η όλη παράσταση να έχει ένα ρυθμό, να έχει μια ταχύτητα, να έχει έτσι σαν πράγμα να εμπολομίσκουμε στα πράγματα πολύ ώρα και το δύσκολο του, να έχει και σε ανοιχτό θέατρο, οπότε να θέλεις το άμεσο, αλλά δεν τσι ακούεσαι κιόλας. Οπότε μια δυσκολία υποκριτική που πέρα την έβρεις και είναι ωραίο. Challenging. Είναι. Για πες μας και εσύ που είσαι και εσύ νέο μέλος σε αυτή την παράσταση, πώς ήρθε και έδεσε το γλυκό με αυτήν την ομάδα, πώς ήταν? Μπελαμός η ομάδα, ήταν το πράγμα ήταν στρωμένο που πριν. Τώρα μου δίναν την άσυρες μαπούδες. Μα οι μαπούδες του τσιπά το έμα τώρα ξαϊ βίλες. Και το ίδιο λαλούμε. Μπορεί να κάνει αξία τσιπά του κύριο σου αρτήσεις 5-10 βίλες, γρόπελπι συνέξω τα σπάνα συνήκα γεμάτη. Λοιπόν, Μαρία, θέλω να μου πεις ποιος είναι το πιο πειραχτήρι στις πρόβες σας. Όλοι. Όλοι, θέλω έναν όνομα. Το πιο πειραχτήρι. Πειραχτήρι.
Α, ο Σοφοκλέους, ναι, παιδί μου. Με τις ιστορίες του μαζί. Λέει κάθε φορά είναι ιστορίες δικές του από τη ζωή του. Το Μιχάλη υπάρχει δηλαδή ιστορία. Ο Μιχάλης, είμαι σίγουρη ότι θα ακούω Μιχάλη. Αλλά εγώ, ας πούμε, ξέρετε, έχω μια πολλή ώρα, μια πολλή ώρα σχέση. Θωρώ Γιώργο Σεβαγόρο, Αντρέας Μακρύς. Δεν ξέρω να μου συμβαίνει. Α, βλέπω το και εγώ. Έχουν τους δικούς τους κώδικες. Να πούμε τώρα, ο Γιώργος κάτι. Δεν μπορεί να κάνει, Αντρέα. Κάτι ήχους που σου κάνει και απαντά. Κάτι δεύτερο, κάνουν κάτι, κάτι αού, κάτι και έχουν τα δικά τους, έχουν τα δικά τους. Νομίζω απάντησαν οι άλλοι, ο Μιχάλης Σοφοκλέους. Εν ομοφωνία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εγώ να πω ο Λωρίς. Ο Λωρίς είναι το πειραχτηριστή στη σκηνή. Ο Λωρίς δεν ξέρεις τι θα σου πει. Είναι, κρατάς σε ετοιμότητα. Ακούει, ναι. Νομίζω. Ναι. Και ο Μιχάλης επίσης, ο Μιχάλης νομίζω ότι θέλει πολλά να γελάσεις πάνω στη σκηνή μαζί μου. Πειράζει πολύ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε λόγεις. Οκ. Φήμες λένε ότι είναι και το πειραχτήρι είναι εδώ στις πρόβες. Όχι, Μιχάλη, πρέπει να το πω. Με να το πεις. Δεν έχει πρόβλημα. Είδες, εποπίεσαμε. Με είδες εδώ το σύνορα, έκατσα, δεν είπα μαύρα, τα μάτια του κανένου, είναι πείραξα μου γιούι και να γυρίσουν να πούνε τη σιγουέντα γελό μου. Πραγματικά κι εγώ είμαι μάρτυρας ότι ο Μιχάλης κάθεται εδώ, ήταν με το hands free στο αυτάκι του, μουσικουάν του. Δεν ξέρω γιατί λένε έτσι. Ο κόσμος για μένα, ρε Χρυσταλλα μου, είναι απίστευτο τούτα τα δηλαδή. Πραγματικά είναι χολόγια, ρε κομπάρε, να περιγράψω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ποιος πιστεύεις ότι είναι το πειραχτήρι για να δούμε. Κοιτάξτε, το πουσέναντι. Όχι, εγώ θα υποστηρίξω τη θέση μου, διότι εδώ κάνω όπως το σύλλον εδώ πέρα, ότι εγώ είμαι το παραπάνω πειραχτήρι και μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν και άλλα κρυμμένα πειραχτήρια στο θεία σου. Πάρα πολύ. Και ο Λόρης είναι πειρακτήρι και ο Αντρέας ο Μακρύς συνέχεια πειράζει και βάλει μας τραγουδάκια δικού του ρεπερτορίου, θα σας τα πει μετά. Δικού του ρεπερτορίου. Ναι, ναι, έτσι ακούσματα περίεργα και ο Γιώργος ο Ευαγόρου, αλλά και όλη η κοινοπραξία. Δεν μπορώ να καταλάβω τούτη η επίθεση γιατί είναι προς το πρόσωπο μου. Και δηλαδή, Αλέξη μου, πώς ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που βρήκες? Θέλω να μου πεις για τον ρόλο σου τώρα. Ο ρόλος που υποδίωμαι φέτος είναι του Μιχαλάκη του Κυπριανού. Ένα λεπτό, είσαι από αυτούς που άλλαξε ρόλο. Βέβαια, είμαι από τους ηθοποιούς που πέρσι, συγγνώμη, το 2019 όταν σταμάτησε η παράσταση λόγω του κορονοϊού, είχα το ρόλο που κάνει τώρα ο Αντρέας Μακρύς, του πατέρα του Τουρκοκύπριου. Οπότε, φέτος κάνω τον ρόλο τον οποίο έκανε η Σοφία η Καλή, η οποία δεν είναι πλέον στο θείασο, του Μιχαλάκη του Κυπριανού, ένας δημόσιος υπάλληλος, λίγο λαμογιού, λίγο της μίζας, λίγο το. Που κάτω από το χαλί να τα βρω, να σε κανονίσω. Λίγο This is Cyprus. Βέβαια, ακριβώς. Είναι το This is Cyprus ολόκληρο στο ρόλο μου. Με το πρώτο τάγκ, με χαλάρωση λίγο. Μάλιστα, μιλούμε για μεταβατική περίοδο, σίγουρα για αρχαίο. Δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Όχι, 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 ένα λεπτό. Μα για μας τα πράγματα είναι δύσκολα και για το γιατρό, το Διονυσίου, το λέμε σαν να ήταν εύκολα. Τώρα λοιπόν έχω πολλούς συναδελφούς δίπλα μου. Πέντε στο σύνολο. Τη Πέννη, τη Στέλλα, τον Γιώργο, τη Σαβίνα και τον Αντρέα. Θα μάθουμε από τον καθένα ξεχωριστά για τον ρόλο του και μετά θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι με ερωτήσεις. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε εδώ στις πρόβες σας να κάνουμε το Backstage CY. Εμείς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας. Πρέπει να ξεκινήσουμε με σένα να μας πεις για τον ρόλο σου. Ναι, βέβαια. Γουρι. Εγώ την πρώτη φορά με κάναμε το Συμπεθέρος, έκανα τον ρόλο της Μαρίας, έκανα τη Μαρούλα. Και πρέπει να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που φέτος με δόθηκε μια ευκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι. Αλλιώς ήταν απλώς μια επανάληψη, ενώ τώρα έδωθηκε μου ο ρόλος της Κλειούλας. Της Κλειούλας. Κλειούλας. Α, και το κλείσατε το Κλειό. Ναι, το κλείσαμε με το Κλειό. Οπότε και για μένα ουσιαστικά ήταν μια καινούργια εμπειρία φέτος, αφού πήρα κάτι εντελώς καινούργιο στα χέρια μου. Η Κλειούλα είναι η γυναίκα του Αλέξανδρου που έχουν αυτό το σπίτι. Είναι η κόρη μου εδώ πίσω, η οποία στείλατε στην Αγγλία να σπουδάσει. Επιστρέφει με το Αμόρε, που είναι μεγάλη έκπληξη για μένα και το σύζυγο. Έτσι μαζί με το Αμόρε. Ο Γιώργος είναι το Αμόρε και κάνει ματάκια. Ναι. Φαίνεται. Είναι πράγμα που φαίνεται. Έρχονται και οι συμπεθέροι. Α, εσείς είστε συμπεθέροι. Και για μένα συμβαίνουν άλλες εκπλήξεις που του δώσω χαρακτήρα είναι πάνω από τα χτυπήματα. Έχει χτυπήματα. Περνά από το έναν κύμα, φά κάτι το άλλο κύμα, παίρνει την κάτω, σηκώνει την πάνω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω να βρω μια ανήσυχη στιγμή ως την υπόκληση. Μάνα μου, την Κλειούλα μας. Αλλά στο τέλος επιβιώνω.
Επιβιώνει με το παραπάνω. Και με το παραπάνω, ναι. Α, αφήνει υπονοούμενα αυτό που είπε η Σαβίνα. Ξέρει το παιδί μου. Είναι έτσι αυτός ο ρόλος της Κλειούλας εντελώς αντίθετος με σένα, αν έχει κοινά με σένα. Ναι, τίποτα. 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 Όλοι έχουμε κοινά και έπρεπε να έβρω τον ρόλο μέσα από την αλήθεια να ακούσα τούτη την οδηγία πάρα πολλές φορές που το λόγει, γιατί μόνο του το μου ζητά να είσαι αληθινή, δηλαδή άκου την κατάσταση και να γεννηθεί. Γι' αυτό πετυχαίνει η κωμωδία που κάνουμε, γι' αυτό πήγαινε τόσο καλά ούλο το καλοκαίρι το 19 και το χειμώνα. Ναι. Αλλά φέτος πρέπει να πω ότι είμαστε μόνοι μας. Είστε και η Μαρία Παπακώστα στην ομάδα, σαν βοηθό σκηνοθέτη, που ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχουμε την οικονομική ευχέρεια να έχουμε οικονομικό σκηνοθέτη, να έχουμε βοηθό σκηνοθέτη. Και επειδή... Αφού ξέρω πόσα πιάνεις, κόσμο. Βίαν τούτον το feedback, όπως καταλαβαίνει. Ναι, μα έχω δουλέψει και εγώ η Μαρία. Ακόμα και άμα δεν βρίσκαμε να αρθρώσουμε, η Μαρία ήταν για μένα, έχεις το αγάπη, ένα αυκή αγάπη, μια στήριξη μεγάλη. Αν τρέπεται τώρα, καμία ότι μιλά, καμία ότι μιλά. Τέλος πάντων. Όλη την αγάπη. Αλλά και η Μαρία Παπακώστα μες στην ομάδα των Συμπεθέρων φέτος. Είμαι σίγουρη για την ενέργεια που έχει δώσει και την αγάπη που σας έχει δώσει, αφού φωτεινή που μόνη της η Μαρία. Πολύ την ώρα. Οκ, αλλάζω θέμα, εντάξει. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέννη. Πάμε να μάθουμε από τη Στέλλα τώρα, που είναι η συμπεθερά σου, όπως μας είπες. Συμπεθερά. Ναι. Πες μας, συμπεθερά, για τον ρόλο σου. Εγώ δεν θα σας πω το όνομα. Γιατί? Γιατί θα είναι έκπληξη. Έρχονται τα συμπεθέρια από τον Buckingham, που την Αγγλία, που κάπου αλλού, δεν ξέρω. Αχα. Θα το δούμε. Η συμπεθερά είναι μια έτσι φοβισμένη γυναίκα χαμηλών τόνων, που είναι μια πολύ καλή μάμα. Μην πειράξεις το παιδί της. Υπερπροστατευτική εννοείς μάμα. Μια μάμα όπως θα έπρεπε να είναι μια μάμα για το μωρό της, θεωρώ. Οκ. Okay. Ναι, ένα φοβισμένο πλάσμα, που όταν χρειάζεται όμως γίνεται Λένα. Αχα. Κρύβει μεγάλες εκπλήξεις αυτή η παράσταση. Σε μυστικά, αποκαλύπτονται, κρύβονται. Όπως είπαμε, έχουμε 16 χρόνια και στεκούμαστε να πάω στα γάτια του σχολείου. Και περνάνε ο Λοΐσος ο Φράγκος με το σουπαρού Ιμπρέζα και έγινε έτσι το γυαλί με φημέ και πέτασε μπόξο το χέρι του με το μάρμπορο το κόκκινο και γύριζε έτσι σε αργή κίνηση και θόρε με. Ένιωσα έτσι, μάνα μου κορίντα ρομαντικά. Ευχαριστούμε Στέλλα πάρα πολύ. Πάμε στο Γιώργο, το αμόρε της κόρης. Βεβαίως, το αμόρε του μεγάλου. Το γαμπρό. Εγώ έρχομαι με το αμόρε δίπλα, με τη Σαβίνα. Περιμένω να δω μια άλλη κατάσταση, μπαίνοντας στο σπίτι. Μαθαίνω μια άλλη κατάσταση που δεν θα πω λόγω της Στέλλας. Και γίνεται μια ωραία φαρσοκομωδία μέσα σε αυτό, ένα ανακάτεμα μεγάλο. Mm-hmm. Όπου με λίγα λόγια στο τέλος βρίσκουμε την δίωδο προς το θέλημα των παιδιών, την νεαρή ηλικία, ότι δεν μπορεί να χωριστεί ένας έρωτας ή μια αγάπη ενός νεαρού ζευγαριού λόγω κάποιας παλιάς σκελές, ας πούμε, που ήθελε ότι να πιάσει ποντόπα στους παπούτσι για να μπαλωμένο που λαλούμε. Τώρα πώς να το στρέψω αυτά. Επειδή δεν μπορώ να πω περισσότερα, έκλεισα. Δεν κατάλαβα, έτσι όπως μας τα είπε και η Στέλλα πριν. Τι είναι σου άλλος, ποιος είναι το γύρο, αφιάς δεν φέρνει το κοκκίπριο. Γιατί μου το λες συνέχεια αυτό το πράγμα. Θα βγει να πριβέζει. Α, τι γύριο. Παπά, σελά, με ρεπεσινείς, ναι, νέον του. Σαβίνα, που κάνεις την περίφημη κόρη. Τι χαρακτήρα είναι αυτή η κόρη. Το όνομα της Σαβίνα.
Α, είσαι και Σαβίνα. Μάλιστα, είμαι Σαβίνα. Είμαστε συνανομάτες με τον Ρόλο. Είμαστε συνανομάτες με την κοροδάν τούτη. Η Σαβίνα νομίζω ότι είναι νέα γενιά, ας πούμε. Είναι τα νέα πράγματα, τα νέα μυαλά. Στείλαν την να σπουδάσει στο εξωτερικό, στο Λονδίνο. Μορφωμένη, προσαρμοσμένη, ας πούμε, στο σήμερα. Ερωτεύκεται. Παράφορος αποφασίζει να τους το φέρει, να τους τον γνωρίσει. Ναι. Τώρα από το Λονδίνο ερχόμαστε, μου σαν μέσα εσύ. Εντάξει, έχει μεγάλη έννοια τους γονείς της, γιατί πέραν των αποκαλύψεων και των σχέσεων που να φανούν, ενώ το πώς συμπεριφερούνται και το πώς τις μιλούν μετά που γίνονται από τους αποκαλύφθηκε, έτσι φταίνει και γίνει, φαίνεται η αγάπη τους και η σχέση τους. Οπότε έχει τους μεγάλη έννοια για την αποκάλυψη, αλλά έχει του έννοια για τούτου δαμέ, που φέρνει και τους γονείς τους σε κάποια φάση, γιατί έτσι προκύπτουν τα πράγματα. Οπότε κάποια στιγμή βρίσκεται και η Σαβίνα σε μια θέση κάπως ούλα να τα μπαλανσάρει, ούλοι να είναι εντάξει, ούλοι να μάθουν κοινό που πρέπει, να μην μάθουν κοινό που πρέπει, να σταματήσει τούτο τον καμένο να τον πληγώνει κάποια στιγμή. Που του ζητά να της κάνει τα χατήρκα για να πάνε τα πράγματα παρακάτω. Ότι δεν είναι εγωίστρια σαν ρόλος, είναι ένας... Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι εγωίστρια καθόλου. Ερωτευμένη. Μοιάζεται για όλους να πάνε ναι, όλα, εντάξει, okay. Γιατί παίρνει την αποφάση και λέει εγώ τον θέλω, θα το φέρω να το γνωρίσετε. Αντιλαμβάνεται τη δυσκολία και το χαμό που μπορεί να προκαλέσει, αλλά πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν τα πράγματα όπως θέλει. Και το όπως θέλει, νομίζω ότι αντιπροσωπεύει γενικά τα νέα μυαλά και τη νέα γενιά, ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να μας επηρεάζουν πια. Σε σημασία αν έχει η αγάπη και ο έρωτας και όλα τα άλλα ξεπερνιούνται. Και το πράγμα φαίνεται μέσα στο έργο. Ότι κερδίζει στο τέλος. Μαμά, μαμά, πολλά άγγελε, μαμά, να πω πέρα τώρα. Είσαι η ζωή μου όλη. Ο Τζόλιντος ο κανένας ρα. Προπαντός, οι θυκές σου δοθηκές να μας ευκάλουν πάνω στην πούτη του σιπέτου. Και τι θα τους λαλώ. Ότι εξέραν ως τώρα, ότι είναι Εγγλέζος Λόρδο και λαλούν τον Τζο. Και έμεινες εσύ, Ανδρέα μου, να μας πεις ως συμπέθερος τι γίνεται με σένα. Δεν ξέρω να μας μιλήσεις και εσύ έτσι μυστηριώδες όπως η Στέλλα. Να μας πεις τίποτα παραπάνω. Εγώ να πω ότι είμαι ένας μυστήριος τύπος, λοιπόν. βασικά, ναι, είμαι ο σύζυγος της Στέλλας, ο παπάς του Γιώργου. Είμαι και εγώ καινούργιο μέλος της ομάδας. Εγώ να σταθώ λίγο, αφού είπαμε να μην αποκαλύψουμε πράγματα, εγώ να σταθώ λίγο στο θέμα της παράστασης, ότι του ταούλα που πάντα παιδιά, το θέμα με την αλήθεια είναι κάτι πολλά ενδιαφέρον, γιατί είναι έναν λαϊκό θέατρο, νοή με την εννοία, με την παρεξηγημένη εννοία, γιατί εγώ πιστεύω ότι τούτο το θέατρο μπορεί να είναι μια κωμωδία που είναι μια πολλά ωραία κωμωδία που έχει χαρακτήρες που αναγνωρίζουμε και μια, αν θέλεις, μια καταγραφή της κοινωνίας μας και γι' αυτό γελούμε. Εν τούτο μας προκαλεί το γέλιο. Ο καθρέφτης. Ενώ καθρέφτης ακριβώς και νομίζω ότι ο κόσμος είναι να περάσει καλά, πάρα πολλά καλά. Εμάς ο αγώνας μας βασικά είναι να μην γελούμε εμείς γιατί πολλές φορές συμβαίνει κιόλας. Δύσκολος αγώνας. Φαντάζομαι. Ναι. Λόρι, έτσι όπως ακούγα τα παιδιά, ακούγα συνεχώς τη λέξη αλήθεια. Ο Λόρις μας έμαθε ότι πρέπει να εργαζόμαστε πάνω στην αλήθεια. Και μάθα νόμιζες, ναι. Δεν ακούσα, εντάξει. Ευτυχώς εσείς ακούσατε, θα το δούμε μετά. Όχι, ναι, μάθαμε όλοι. Όλοι μαθαίνουμε κάθε μέρα. Είμαι σίγουρη ότι έχουν μάθει, γιατί βλέπω και το πόσο αγαπούν το ρόλο τους, πόσο δέθηκαν σαν ομάδα, ο τρόπος που μιλούσαν. Θέλω να μου πεις εσύ λίγο για αυτήν την αλήθεια που τους λες ως σκηνοθέτης. Εντάξει, εγώ την πιστεύω την αλήθεια και σαν ηθοποιό, και σαν σκηνοθέτη, και σαν συγγραφέα, και σαν σενεριογράφος, ότι όλον η τέχνη μας αφορά την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Δηλαδή, αποφεύγω τις τεχνικές, το πώς θα παίξω, το τι θα παίξω, το στόμφο κτλ. Και δίνουμε μόνο στην αλήθεια της κατάστασης και του ρόλου. Έτσι. Κατάλαβες όλα αυτά τους οπαδοπίδας. Επίρισε μας τα 2 χρόνια να πιάνε τον λιθοδόντα. Επειδή τώρα κάποιος πεζελέγγι σκοτσινόπολος του Υπουργείου του Εστήρης όταν είναι να γινούν τα σπα. Εθνική δικαιά σου η μαρούλα της. Ό,τι πήγε να το πιάει αφήσει με ζεζίνα. Σιγά καλέ που είπε έτσι πράγμα είναι γιαγιά. Αφού εγώ δεν ακούσα τίποτε. Να σου κάνω εγώ 5-10 μίλες.
στους καφέδες, να πιάνουμε Ρώσους, Γάλλους, Ισραηλούς, αριστοκρατία, μου ζυμνάζει το ίνου στράδα στο μουνί. Ακόμα είναι να με πάρεις. Έτσι στο πώς ίνου στράδα να σε πάρω, το φάει. Φέρνω το. Η εμπειρία πάντα το κάνεις, ενώ είναι πολλές φορές, του να είσαι σκηνοθέτης, να παίζεις σενάριο, όλα αυτά τα πολλά πράγματα, πόσο δύσκολο είναι ή πόσο εύκολο είναι. Εύκολο ναι. Είναι δύσκολο. Εντάξει, πολλές φορές λέω ότι θα ήθελα και εγώ να είμαι απλά ένας ηθοποιός σε μια ομάδα και να έχω οδηγίες που αλλού, να μην έχω το άγχος των όλων. Αλλά σπάνια γίνεται. Προσπαθώ να κάνω ωραίες δουλειές που με εμπνέουν και άμα ανεκαθώ με μια δουλειά, αναγκαστικά πιάνω την πειραρχή, να γράψω το κείμενο, να την στήσω, να την πουρήσω, να κάνω τα πάντα και να παίξω. Ναι. Αλλά θα ήθελα πολύ να έρθει μια πρόταση καλή που να με αφορά και να μου πει, ξέρεις, θα κάνεις τίποτε, θα παίξεις μόνο. Πώς επιλέγεις τους συντελεστές σου, δηλαδή είναι όλοι ένας και ένας, πανέμορφοι άνθρωποι. Επιλέγω πρώτα χαρακτήρες. Το κατάλαβα γι' αυτό σου έτσι. Διότι και εσύ να κάνεις με την αλήθεια πάντα τούτο. Διότι αν χτίσεις μια ομάδα με ωραίους χαρακτήρες και που ξέρεις που πριν ότι να έχουν χημίες να κάνουν καλή παρέα, απελευθερώνονται, δεν έχουν κόμπλεξ πας στη σκηνή, δεν σκέφτονται τι σκέφτεται ο συνάδελφος για εκείνους, αν τα καταφέρνουν, αν τα καταφέρνουν. Και έτσι μπορεί η αλήθεια να κυλήσει. Ναι. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι, η παράσταση τώρα με τις αλλαγές είναι έτσι όπως την είχες οραματιστεί? Ναι. Με τα νέα πρόσωπα, με τις αλλαγές στο ρόλο. Ναι. Θεωρώ ότι έκαναμε πολλά καλές επιλογές, γεννηθήκαν πολλά ωραία πράγματα, καινούργια. Εβάλαμε στοιχήματα τα οποία κερδίσαμε, δηλαδή είχαμε ρόλο. Το πιο δύσκολο ήταν να φέρεις αντικατάσταση κάποιων ηθοποιών που έξω να παίξει κάποιο ρόλο που παίξε κάποιο άλλο στο 19, αλλά να πιάσει ηθοποιών που μέσα στο θεία σου και το βάλει σε άλλο ρόλο της παράστασης, που ήταν πιο δύσκολο, διότι έχει τα ακούσματα του προηγούμενου ηθοποιού κτλ. Το πράγμα το οποίο επέτυχε, θεωρώ ότι οι χημίες φέτος είναι ακόμα πιο δυνατές και το γέλιο φτιάχνει πολλά ωραία. Επίσης, προσθέσαμε νέα στοιχεία, νέες ατάκες, επικαιρότητα, σάτυρα, έρχονται εκλογές. Περάσαμε κορονοϊόν, περνούμε διάφορα, έχουμε πολέμους. Και τούτα όλα τα αναφέρουμε, τα σατυρίζουμε μέσα από την αλήθεια. Μέσα από την αλήθεια. Ακόμα ένα επεισόδιο Backstage CY έφτασε στο τέλος του. Περάσαμε καταπληκτικά και είμαι σίγουρη πως και εσείς περάσετε το ίδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο Backstage. Μέχρι τότε, γεια σας!